εκείνης της εποχής αποφάσισε και έδωσε άλλα στοιχεία στο ΑΣΕΠ και μονιμοποιήθηκαν, ενώ δεν δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να παραμείνουν στη δουλειά τους ή πρέπει να απολυθούν. Ναι. Σας απαντάω γιατί θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Εάν τους έλειπαν, κύριε οικονόμου. Πάλι τα ίδια. Μα θα μου πείτε τώρα λεπτομέρεια, αν τους έλειπαν τρεις μέρες. Να με ακούστε. Ναι, ελάτε, γιατί ελάτε. Εκεί υπήρχε η παρανόηση και στα χθεσινά δελτία. Εάν υπάρχει χρήση πλαστού εγγράφου ή παραποιημένου εγγράφου, εκεί είμαστε κάθετοι να τελειώσουμε. Σαφές. Εάν όμως, κύριε οικονόμου, τους έλειπαν 7 μέρες, η μία περίπτωση τους έλειπαν 7 μέρες για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις και σήμερα δουλεύουν 17 χρόνια, να εξεταστεί λέτε αλλιώς. Μάλιστα, εντάξει, κατανοητό. Αυτό είναι κατανοητό που λέτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Διαφορετικό. Βέβαια, σε αυτό που λέει τώρα ο καθηγητής, έχει ένα...